Όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ο κόσμος της Χίου από το πρωί είναι εξοργισμένος. Από χτες μάλλον, αλλά από το πρωί έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Έχουμε προκαλέσει τη συγκέντρωση τη σημερινή. Θεωρούμε ότι ο κόσμος θα αρχίσει να μαζεύεται όλο και περισσότερος. Ήδη υπάρχει σε σχέση με άλλες συγκεντρώσεις μία παρουσία σημαντική και είναι ένα τέταρτο που έχει περάσει από την ώρα της συγκέντρωσης. Θεωρούμε ότι θα εξελιχθεί καλά. Ο προγραμματισμός είναι να γίνει και αύριο την ίδια ώρα συγκέντρωση στην πλατεία και να μην γίνει πρωινή συγκέντρωση, ούτως ώστε να ξαναδώσουμε πάλι όλοι ραντεβού εδώ μέχρι τελικά να κρατήσουμε την ΕΡΤ δημόσια, όπως της αξίζει, όπως χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Αύριο έχει προκηρυχθεί και απεργία, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει 24ωρη απεργία και από την ΓΕΣΕΕ και από την ΑΔΔ. Όμως αυτό ήθελα να πω πριν, δεν θα γίνει συγκέντρωση πρωινή. Θα γίνει βραδινή συγκέντρωση. Οι δυνάμεις και η απεργία, αυτό που θα κάνουμε όλο το πρωί είναι να γυρίζουμε τους χώρους εργασίας, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να δώσουμε ένα στίγμα για την αυριανή συγκέντρωση 8 η ώρα το βράδυ πάλι στην πλατεία. Με την παρουσία μας εδώ θέλουμε να καταδικάσουμε το έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη δημόσια τηλεόραση, η οποία αποτελεί και περιουσία του ελληνικού λαού. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε την συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ, η οποία οξύνει τον αυταρχισμό της, διαλύει μια σειρά από δημόσιους τομείς όπως της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Να μην ξεχνάμε ότι μέσα στο 2013 θα απολυθούν και 10.000 εκπαιδευτικοί και 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι επιπλέον, κυρίως από τους ΟΤΑ, αλλά και με την κατάρριξη μια σειρά οργανισμών και δομών όπως η Βρεφονηπιακή Σταθμή, το Βοήθεια στο Σπίτι και μια σειρά άλλη, πλήττεται βάναυσα και τσακίζεται η ζωή του ελληνικού λαού. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιαίος αγώνας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η πολιτική, προκειμένου να μην περάσει, ώστε η προοπτική του ελληνικού λαού θα είναι να βγάλει από τα σβέρκα του και τη σημερινή συγκυβέρνηση και τα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσει ο ελληνικός λαός τον πλούτο που παράγει να τον καρπώνεται και να φτιάξει τη δικιά του ζωή, αφού ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο παραγωγός των πάντων. Με αυτή λοιπόν την έννοια θεωρούμε ότι πρέπει η σημερινή συγκέντρωση και οι αγώνες που έρχονται να είναι η απαρχή της ανατροπής αυτών των πολιτικών που έχουν εξαθλιώσει το λαό μας. Κύριε Σκούφαλε, πέρα από τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα, με την πολιτική σας οντότητα αυτή τη στιγμή, βλέπετε να υπάρχουν εκλογές στο βάθος αυτής της περίοδου που διανύουμε? Οι εκλογές, από τη στιγμή που δεν τις καθορίζει και δεν τις φραγίζει ο αγώνας του ελληνικού λαού, ενδέχεται να αποτελέσουν ένα τερτύπι ή ένα τέχνασμα των αστικών κομμάτων, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε αυτών που συνεργάζονται και στη σημερινή κυβέρνηση. Οι εκλογές έχουν νόημα, έχουν ουσιαστικά χαρακτηριστικά όταν επιβάλλονται κινηματικά. Όταν δηλαδή τους αναγκάσουμε ως μαζικό κίνημα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να πάνε σε εκλογές, τότε υπάρχει και μια ελπίδα μέσω των εκλογών, γιατί μέσω των εκλογών δεν ανατρέπεται το σύστημα. Αν ήταν, θα τις είχαν καταργήσει εδώ και χρόνια τις εκλογές. Όμως το κίνημα, εάν μπορέσει να σφραγίσει μια τέτοια διαδικασία, τότε θα μπορέσει να σφραγίσει και μια διαδικασία αντεπίθεσης και στο βάθος του ιστορικού χρόνου μια διαδικασία ανατροπής για μια άλλη κοινωνία και άλλη κοινωνική οργάνωση. Η παρουσία μας εδώ υποδολιώνει την αγανάκτησή μας και τη μεγάλη ανησυχία που έχουμε, γιατί από σήμερα η δημοκρατία ασφιχτιά ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον τόπο, με το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και το αποστόμωση για ρογό της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Και αυτό επηρεάζει όλο μας, όλη την κοινωνία φυσικά, και δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτό το πραξικόπημα
γιατί περί πραξικοπήματος πρόκειται, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που σύνταξε και περιμένει και την υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πω ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη και μάλιστα τόσο ευνηδιαστικά που δεν πρόλαβε κανείς να αντιδράσει. Η ΕΡΤ είναι ένα κομμάτι αυτής της ζωής μας, δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να αντιδράσουν πάνω σε αυτό και τα κόμματα πρωτίστως, τουλάχιστον εκείνα τα οποία είναι μαζί με την Νέα Δημοκρατία και αποτελούν την συγκυβέρνηση, να μην το ψηφίσουν, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάρει θέση. Είναι σημαντικό αυτό και ειδικά για ένα νευραλγικό χώρο όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο, που πριν από λίγα χρόνια ακούγαμε τούρκικα και ευτυχώς που ήρθε η Αέρα Αιγαίο και ακούσαμε ελληνικούς σταθμούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τουλάχιστον για την περιοχή που ζούμε εδώ πέρα, την Παραμεθόδου. Αυτή η χουντική κυβέρνηση στο να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση που... Η δημόσια τηλεόραση ήταν η τηλεόραση που είχε έστω και τώρα τελευταία ένα υποτυπώδες παιδικό πρόγραμμα, εκπομπές για τη μουσική, για το βιβλίο, εκπομπές γενικά πολιτιστικού περιεχομένου, και τώρα να κλείσει ήταν η μόνη τηλεόραση η οποία κάλυπτε και τα δικά μας αθλητικά γεγονότα. Δηλαδή αν δεν υπήρχε η ΕΡΤ δεν θα βλέπαμε ούτε παραλυμπιακούς του Πεκίνου, ούτε τα όποια στιγμιότυπα έδειξαν από τους παραλυμπιακούς του Λονδίνου. Λοιπόν, πρέπει να καταδικαστεί στο σύνολό της αυτή η πράξη από όλα τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής, και εν πάση περιπτώσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ευθύνη φέρουν και τα τρία κόμματα που την στηρίζουν, να πέσει. Δηλαδή δεν μπορούν να μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Κεδίκογλου και όλοι, και αυτοί να μας λένε ότι θα μας βγάλουν από την κρίση. Χειρότερα θα πηγαίνουμε, καλύτερα θα πηγαίνουμε. Χαιρετίζομαι ιδιαίτερη λοιπόν συγκίνηση αυτή τη σημερινή, την απόψινή μας συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση που μας ενώνει όλους στο αίτημα να μην μπει λουκέτο στην ΕΡΤ. Ένα λουκέτο που δεν έχει να κάνει μόνο με την απόλυση εκατοντάδων συναδέλφων μας, αλλά και με ένα σοβαρότατο πλήγμα στην ενημέρωση και στην ίδια τη δημοκρατία. Αυτά πρόλαβα να γράψω, γιατί πραγματικά νιώθω ότι μπορεί στο νησί να είμαστε ένας-δύο άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για την ΕΡΤ, αλλά αυτή τη φωνή που και τα προβλήματα τα τοπικά προσπαθήσαμε να τα μεταφέρουμε με τον πιο δυνατό τρόπο στις εκπομπές του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Τουλάχιστον για μένα δεν είναι η πρώτη φορά που νιώθω αυτό το θέμα να κλείνει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά σίγουρα το να κλείνει μια τοπική εφημερίδα έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά της, αλλά πολύ περισσότερο ένα μέσο όπως είναι η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση είναι πραγματικά τρομερό. Είναι ένα πλήγμα όχι μονάχα στην ενημέρωση αλλά και στον πολιτισμό, είναι ένα πλήγμα σε πάρα πολλούς τομείς. Όλοι φαίνονται από τα άρθρα που έχουμε αυτές τις μέρες να σκέφτονται τι θα γίνει με αυτό το αρχείο, με το περίφημο υλικό που υπάρχει και πώς θα δουλευτεί, αλλά και κάθε μία εκπομπή η οποία είχε κάτι το ξεχωριστό να δώσει, μακριά από την τηλεθέαση, από την εκπομπή η οποία θα προσπαθούσε να προσελκύσει με διάφορους τρόπους. Αν θέλετε να μιλήσω έτσι λίγο για μένα, θα πω ότι δεν ένιωσα ποτέ την πίεση που θα πρέπει να κάνω τον άλλον να κλάψει για να πουλήσει ένα θέμα. Και αυτό το εξασφάλιζε η δημόσια τηλεόραση. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε την είδηση και όχι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι άλλο. Βεβαίως είχε και πολλά τρωτά σημεία και θα μπορούσαν να διορθωθούν εφόσον το ήθελαν όσοι βρέθηκαν στο τιμόνι της ΕΡΤ αλλά και στην κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου δεν το ήθελαν να το κάνουν αυτό. Το ότι κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να μην δούλευαν γιατί ήταν μια ηχή κυβέρνηση και δούλευαν την επόμενη, δεν νομίζω ότι φταίνε οι ίδιοι. Θα έπρεπε να λυθεί με άλλο είδους τρόπο. Τώρα το υπαχυλή μισθή που αυτές τις μέρες πάλι τους ξαναθυμούνται, νομίζω ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν παίρνει τέτοιους μισθούς. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που οι οποίοι θα καρπονόντουσαν και κάποιοι μπορεί και πράγματι να το άξιζαν για τη δουλειά που έκαναν. Και αυτό όμως είναι ένα άλλο είδους ζήτημα από το να κλείσει η ΕΡΤ με αυτόν τον τρόπο χθες το βράδυ. Συγχωρήστε με, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, περνώντας και αν θέλετε και συγκρίνοντας δύο πράγματα.
περνώντας το ένα άλλο δικό μου οικογενειακό Γολγοθά, 7 χρόνια και για να φτάσουμε στο σημείο να εκδικαστεί μια υπόθεση, λίγες ώρες μόνο για να ανακοινωθεί ότι το βράδυ δεν θα ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ και θα απολυθούμε. Ευχαριστώ.